παιδιά, είναι άσχημο πράγμα έτσι στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι από τα πιο άσχημα. Μπορεί να τον καταστρέψει συναισθηματικά, ψυχολογικά, οικονομικά, έτσι. Αλλά. Να το ξεκινήσω τώρα ή θέλετε να βάλετε κάτι άλλο? Αυτό ξέρεις και ένας μεγάλος έρωτας μπορεί να τα προσφέρει σε έναν άνθρωπο όλα αυτά που είπες. Δεν είναι μόνο ένας χωρισμός. Θυμήσατε τώρα, είχε πει ο κολλητός μου, έχω ένα παιδικό φίλο που μεγαλώσαμε μαζί, 16 χρονών, εμείς ήμασταν οι γαμάτοι, θα τους είχαμε όλους. Η σούπερ, η σούπερ. Θα πάω στον Άλεξ, παιδιά. Έρχομαι. Άσε γιατί μου κόψε το αίμα. Ξανάρχομαι σε λίγο. Ωρε, μάνα μου, βάζω τα παπουτσάκια μου, τα δούκας και τρέχω. 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 Χόρεψε, χόρεψε, χόρεψε. Τώρα χορεύω κι εγώ. Κάνω τις στροφές γύρω από τον εαυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο καθένας στον κόσμο του. Αγόρι μου γλυκό, μπεμπέκι τρίφερο. Κάτσε να δω το φόρεμα, λες τρέστο. Δεν σου πω εγώ, θα πέσει. Λοιπόν, έρχομαι σε σένα για βοήθεια. Μην μου πετάξει κανένα ξεκάρφωτο και εσύ θα τρελαθώ. Έχει αλλάξει και Αφροδίτη ζώδιο και δεν μπορώ. Κατάλαβες, έχουμε πει τα περιστατικά. Πόσα καρδιοχτύπια για αυτή η καρδιά να αντέξει. Πόσα ρε παιδιά. Είναι σχετικά άβδα σήμερα, κατάλαβες. Παναγία μου, θα φύγω και από σένα και δεν έχω κανένα να πω. Πού να πάω σε αυτόν. Είμαι κατεστραμμένη αν πάω εκεί. Ποιο ξέρει θα πει το στόμα του. Λοιπόν. Ας μην μιλήσουμε εμείς, ας αρχίσουν βίντεο να μιλάνε τα θέματα μόνα τους. Ρίξε, δώσε, βάλε.